Καλησπέρα σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που τιμάτε αυτή την εκδήλωση, μια εκδήλωση που έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά του διαδραστικού σχολείου? Λοιπόν, τι είναι το διαδραστικό σχολείο? Είναι ένα σύγχρονο σχολείο, που σημαίνει ότι έχει ένα πολύ περιορισμένο αριθμό μαθητών εκπαιδευομένων, 100 τον αριθμό, διδάσκονται στους ακαδημαϊκούς δασκάλους που μπορεί να έχουν την καθηγεσία του γνωστικού αντικειμένου, αλλά δεν έχουν σε καμία περίπτωση το ρόλο της αυθεντίας. Οι παρουσιάσεις που θα γίνουν βασίζονται σε τρεις αρχές. Στο λεγόμενο Problem Solving Learning, δηλαδή μια επίκεντρο το πρόβλημα, την τεκμηριωμένη γνώση, το Evidence-Based Medicine και βέβαια την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, το Patient-Centered Care. Σύγχρονος τρόπος εκπαίδευσης με φροντιστήρια, έχουμε τρία φροντιστήρια, αντιπαραθέσεις και έχουμε και δύο ομάδες εργασίας κάθε μέρα, αύριο και μεθαύριο. Ο χρόνος συζήτησης είναι λίγο μεγαλύτερος από το χρόνο των ομιλιών. Τα θέματα που έχουμε επιλέξει καλύπτουν όλο το φάσμα της ουρολογίας, είναι εστιασμένα και το πρόγραμμα έχει ενταχθεί στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής, του European Board of Urology και έχει μοριοτοδοτηθεί με 18 μόρια, το μεγαλύτερο που δίνει για αυτού του τύπου της εκδηλώσης, το EBU. Ήδη γνωριστήκατε με τα scanners, θα παρακολουθήσω πάρα πολύ κατά την είσοδο και κατά την έξοδο, να τα χρησιμοποιείτε. Όσοι δεν έχετε, μπορείτε να πάρετε τα μόρια. Η κυρία Πιπιλάκη μας εξυπηρετεί, έχει τη λίστα εκεί πέρα που πρέπει να υπογράφετε όμως για να μοριοδιοτηθείτε και να πάρετε το δελτίο, το πιστοποιητικό παρακολούθησης. Τι δεν είναι το σχολείο? Προφανώς δεν είναι συνέδριο. Άρα δεν έχει έκθεση προϊόντων. Δεν υπάρχει επιλεγμένη γνώση με δορυφορικά συμπόρεσια χορηγών. Δεν υπάρχουν πρωταθέντες ομιλητές και δεν υπάρχει καμία παρέμβαση ή επιρροή στους εκπαιδευτές για οτιδήποτε αυτοί κρίνουν να παρουσιάσουν. Δεν έχει κοινωνικό πρόγραμμα, είναι μια λιτή εκδήλωση και φυσικά δεν έχει παρουσίαση ερευνητικού προγράμματος, ερευνητικών εργασιών. Ένα ερώτημα που πολλοί μπορεί να σκεφτήκατε, γιατί τώρα και γιατί το ΙΜΟΠ οργανωτής. Γιατί τώρα? Γιατί οι σύγχρονες τάσεις εκπαίδευσης έχουν αναθεωρήσει πλέον τα παραδοσιακά μοντέλα, την αμφιθεάτρου διδασκαλία και υιοθετούνται από όλα τα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Το ΙΜΟΠ έχει μια εμπειρία 10 χρόνια τώρα, έχει οργανώσει 21 κλινικά φροντιστήρια σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και οι ουρολόγοι και οι διεταρινές συνάδελφοι έχουν αγκαλιάσει αυτές τις εκδηλώσεις και που τις στηρίζουν τόσα χρόνια. Για μένα προσωπικά ήταν ένα όνειρο ζωής. Ένα όνειρο ζωής, ένα σχολείο που θα εξελίσσεται, θα αλλάζει μορφή συνέχεια, δυναμικά, για να ακολουθεί τις ανάγκες του νέου ουρολόγου. Και το τώρα γιατί? Γιατί είπαμε να κάνουμε κάτι, να γιορτάσουμε 10 χρόνια του ΚΕΣΑΗ και το βίντεο που είδατε είναι μια σύνοψη αυτών των πραγμάτων που δραστηριοποιείται το ΚΕΣΑΗ μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια ύπαρξής του και 3 χρόνια του ΙΜΟΠ, που ουσιαστικά το ΙΜΟΠ στηρίχθηκε σε όλη την εμπειρία του ΚΕΣΑΗ. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι είναι εξαιρετική τιμή για μένα, γιατί όλοι οι συνάδελφοι καθηγητές από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας με τιμούνε αφάνταστα με την παρουσία μου τους και θέλω να τους ευχαριστήσω. Επίσης, όλους τους διευθυντές των κλινικών, από άκρου σε άκρου, των ουρολογικών, διότι στήριξαν το πρόγραμμα και ιδιαίτερα το πρόγραμμα της Κυριακής είναι βγαλμένο για να δείξει κάποια πράγματα από τις εξελίξεις της τεχνολογίας οι οποίες επηρεάζουν την ουρολογική πράξη. Και είναι ιδιαίτερα τιμή βέβαια η ανταπόκριση. Είχαμε πει περιορισμένο αριθμό πραγματικά. Είναι μια εκδήλωση η οποία κρατήσαμε τον αριθμό και πραγματικά νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε ένα διαδραστικό σχολείο. Ο μεγαλύτερος αριθμός, δυστυχώς, δεν θα μπορούσε να εξασφαλίσει αυτό που επιζητούμε. Μία επικοινωνία και πολλή συζήτηση. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους σας που είσαστε σήμερα εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Pfizer για ένα και μόνο λόγο.
γιατί μας εμπιστεύετε σταθερά 10 χρόνια τώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Ευχαριστώ επίσης την Provision που μαγνητοσκοπεί την εκδήλωση και έχει όλα τα audiovisuals και θα πάρετε στο γραφείο σας τα CDs, τα DVDs με όλο αυτό το σχολείο που θα μπορείτε να ανατρέξετε άμα το χρειαστείτε και το Signature Travel για την οργανωτική του συμπαράσταση. Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει έμισθοι στο Κεσάι όλα αυτά τα χρόνια, μα περισσότερα απ' όλα τους 46 συναδέλφους που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις μας ως εκπαιδευτές μέχρι σήμερα. Θέλω να τονίσω ότι οι εκπαιδευτές δούλεψαν σκληρά, μου είχε κάνει εντύπωση ο όγκος δουλειάς και η συνέπειά τους, αλλά αυτό καιάται το 50% της επιτυχίας του σχολείου. Το άλλο 50% θα το καλύψετε εσείς. Με την γνώμη σας, τη γνώση σας, την κλινική σας εμπειρία, τις ερωτήσεις σας. Κρατάτε λοιπόν σημειώσεις, θα υπάρξει πραγματικά πολύς χρόνος για συζήτηση. Θα μου επιτρέψετε μια πάρα πολύ προσωπική στιγμή. Δεν το έχω κάνει σήμερα. Είναι μια πολύ προσωπική βαθιά ανάγκη εδώ και 5 χρόνια. Και θα την κάνω σήμερα. Και συγχωρέστε μου στην σημαντική φόρτιση. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά, έχοντάς το στο μυαλό μου. Είναι ο πρώτος μου δάσκαλος. Και περνάμε στο πρόγραμμά μας. Κριτήρια αξιολόγησης του ερευνητικού έργου. Είναι μια ακαδημαϊκή συζήτηση. Μπορεί να μην έχει ενδιαφέρον για τους εκπαιδευόμενους. Μπορεί να μην έχει ενδιαφέρον ίσως και για τους εκπαιδευτές που είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Ξέρετε, έχει ενδιαφέρον, να σας πω γιατί. Είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε σε αυτόν τον όγκο πληροφορία σήμερα την ποιοτική πληροφορία. Το ίδιο δύσκολο είναι όταν έρχεσαι στη φάση που πρέπει να κρίνεις ποιοτικά ποιο, το μόχθο ενός ανθρώπου. Είναι τραγικά διλήμματα, διότι εξαρτάται η σταδιοδρομία κάποιου ανθρώπου, σε ό,τι σύστημα και αν είναι νίκη. Σε εσύ, στο πανεπιστήμιο, οπουδήποτε. Τα κριτήρια αλλάζουν. Ιδιαίτερα για το πανεπιστήμιο, ξέρετε, μας το ορίζει ο νόμος, διότι τα ΑΕΗ, το μόνο σκοπό έχουν, όπως ορίζει ο νόμος, είναι να παράγουν, και να, δηλαδή έρευνα, και να μεταδίδουν, δηλαδή, η διδασκαλία, τη γνώση. Και μάλιστα, το δικαίωμα στη γνώση και τη μάθηση είναι η πεμπτουσία του ασύλου, που τόσο πολύ συζητιέται. Ο νέος νόμος αρχίζει μια καινούρια κατάσταση. Ενώ τώρα οριοθετούνται τα πανεπιστήμια, τώρα αρχίζει να υπάρχει μια μετακίνηση. Ήδη όλοι μας έχουμε κάνει κριτές σε άλλα πανεπιστήμια. Και νομίζω κάνει πολύ επίκαιρο αυτή την προσπάθεια να μήπως τυχόν βρούμε κάποια στοιχεία μιας κοινής γλώσσας. Ομιλητές διάλεξα συμβολικά τον αρχαιότερο πρωτοβάθμιο καθηγητή, τον καθηγητή της Λάρισας, τον κύριο Μελέκο, και τον νεότερο επίκουρο καθηγητή, τον Κώστα τον Χατζημορατίδη, που εξελέγει πριν από κανένα δίμηνο επίκουρος καθηγητής. Προσκάλεσα ως συντονιστή τον καθηγητή κύριο Δημόπουλο. Έχει μια τεράστια πορεία, μια πολύ μεγάλη διοικητική εμπειρία, πραγματικά από διάφορες θέσεις που έχει υπηρετήσει και μάλιστα μέσα από τις θέσεις ως το Πρίτανης και τώρα ως πρόεδρος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαμορφώνει ουσιαστικά γνώμες και τάσεις. Και είχε αποδεχτεί την πρόσκληση. Χθες το βράδυ βρήκα ένα φαξ όπου λόγω ενός προβλήματος υγείας δεν θα μπορέσει να παραστεί και μου ζήτησε να σας διαβιβάσω τις ευχές του για την οργάνωση αυτή. Οπότε, με αυτά τα λίγα λόγια, θα παρακαλέσω τον καθηγητή, τον κύριο Μελέκο, να πάρει το λόγο για την ακαδημαϊκή συζήτηση και μια που ο καθηγητής, ο κύριος Δημόπουλος, δεν είναι εδώ, θα ήθελα και να τη συντονίσετε. Σας ευχαριστώ πολύ.